Καλησπέρα του, καλησπέρα Τι λέει τσακάλε, ελπίζω όλοι μα όλοι να είστε πάρα, μα πάρα, πάρα πολύ καλά. Σήμερα θα παίξουμε GeoGuessr, λέγεται. Νομίζω ναι, αλλά θα πρέπει να βρω τα μέρη στο Σαν Αντρέα. Θα έχω βάλει από κάτω link να παίξει και εσύ. Λέω να ξεκινήσουμε από τα μέρη που δεν ξέρω τόσο. Δηλαδή από το Las Venturas και να καταλήξουμε στο τέλο του Los Santos. Αν νομίζω ότι είναι εύκολο, δεν είναι. Όσε ώρε και αν έχει κάψει στο Σαν Αντρέα. Πού να ξέρω εγώ, ρε φίλε, που είναι αυτό. Δεν έχω ιδέα. Εδώ σου βγάζει τη φωτογραφία. Είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν μπορεί να κουνήσει φωτογραφία. Μόνο να δει έτσι. Ρε κάγκουρα, ρε κάγκουρα. Δεν είναι δυνατόν τέτοια ώρα να περνάει κάγκουρα. Θα πω ότι είναι για κάποιο λόγο εδώ. Ωραία. Καλά, κοίτα που ήταν. Ούτε καν κοντά, ρε. Εντάξει, αυτέ είναι οι ράγε. Θα μου πει ναι, οι ράγε είναι, αλλά έχει τόσε ράγε στο Lance Ventura. Πού είναι οι ράγε, όντω. Το πάω κάπου εδώ, ρε, μπρο. Κάπου εδώ. Ελπίζω να είναι ράγε εκεί και να μην γίνω τελείω ρεζίλ. Δεν έχω πέσει κανένα μέσα ακόμα. Πάμε. Νέο. Airport. Το airport στο Las Venturas είναι κάπου εδώ. Ναι, και αυτό ο χάρτη δεν βοηθάει πολύ που έχουμε παιδιά, η αλήθεια είναι. Μάλλον εδώ είναι το airport και θα πω ότι είναι κάπου εδώ. 551 μέτρα. Ναι, μου δείχνει ένα γκαράζ και θέλω εγώ να μαντέψω που είναι αυτό το γκαράζ. Ε, ξέρω εγώ θα σου πω ότι είναι κάπου εδώ ρε, μπρο. Τώρα το πώ. Post... Πώ να ξέρω εγώ που είναι αυτό το γκαράζ. 852 μέτρα ρε τίποτα Αυτό ρε φίλε Κοιτάξτε πόσο πιάνει το Las Venturas Το πιάνει όλο που κάνει έτσι κάπου εδώ Α ρε φίλε Πήραμε 170 πόντους Εντάξει για 330 μέτρα Καλά είναι Las Venturas από έχουμε πάρει μόνο 170 πόντους Μα κοιτάξτε εδώ τι βγάζει Πού θες να ξέρω που είναι αυτά Λοιπόν έχει στροφή Πάμε λίγο έξυπνα Έξυπνα Αν μπορώ να το πάει Έχει στροφή και θα πω ότι είναι κάπου εδώ ρε φίλε Ναι ήταν κάπου εκεί, ρε. Έπεσα πολύ μέσα. Αποτύχαμε παταγωδό. Βγάλαμε μόνο 170 πόντου από του 3.000. Είναι από τι περιοχέ του Σαν Αντρέα που δεν έχω γυρίσει τόσο πολύ εκεί. Δεν μου αρέσει και τόσο. Ότι βάζω τρίτη μου αγαπημένη από όλε τι πόλει του Σαν Αντρέα έτσι. Και να πω πω ο Σαν Αντρέα είναι πολύ μεγαλύτερο. Έχει τρει πόλει. Το GTA 5 έχει μόνο το Λο Σάντου και κάτι χωριά. Και αυτή τη φορά θα πάμε στο Σαν Φιέρο. Επίση αυτή είναι η τέλεια ευκαιρία. Κάποιοι μου λέτε Σάργα το θα Αντρέα. Το έχω τερματίσει. Έχω κάνει τόσα special επεισόδια. Δεν θέλω και δεν έχει και κάτι άλλο να κάνω στο Σαν Ανδρέας. Αυτό που σκέφτομαι στο μέλλον, αν ποτέ, αν ποτέ, αν ποτέ φτάσω 100.000 συνδρομητέ, να κάνω ένα live το οποίο θα είναι τύπου 24ωρο και θα το τερματίζω μέσα σε μια μέρα. Δηλαδή θα πρέπει για να κλείσει το live να τερματίσω στο Σαν Ανδρέα. Αλλιώ έχω ένα challenge, δεν ξέρω τι challenge θα έχω. Θα μου πει Σαρκά δεν πρόκειται να φτάσει 100.000. Το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Καλά, ποτέ μιλέ ποτέ, δεν ξέρει έτσι. Κρατάμε και μια πισινή, είναι πα δύσκολο, λογικά θα τη φτάσω, αλλά μόνο ξανά τότε θα κουμπίσω στου Ανδρέα. Εδώ πρέπει να είναι το γκαράζ. Τώρα τρέχα γύρε. Αυτό εδώ πρέπει να το κάνω. Και αυτό ρε φίλε πιστεύω ότι είναι. σε φάση κάπου εδώ. 236 μέτρα. Δεν πέσαμε για πολύ μακριά. Τα πάμε καλύτερα στο Σαν Φιέρο. Το θέμα είναι να τα πάμε καλά στο Los Αλλά να ξέρετε ότι είναι full δύσκολο. Βασικά το βλέπετε. Δεν είναι ανάγκη να το πω εγώ. Τώρα μου βγάλε αυτό από κάτω. Πού είναι αυτό από κάτω. Πού είναι αυτό από κάτω. Ξέρω εγώ. Πού να το πάω τώρα εγώ αυτό. Ούτε καν κοντά πιστεύω ότι δεν μπορώ να. Να το πάω κάπου από εδώ. Από εδώ. Και πε να είμαι τελείω λάθο. Τουλάχιστον το έβαλα στην ίδια ευθεία. Κάτι είναι και αυτό, δεν πήρα πόντου βέβαια. Α, αυτό μπορεί να το πάρει και να κάνει αποστολέ. Και αυτό, παιδιά, είναι εδώ που είναι το γκαράζ. Ακριβώ κάπου εδώ πίσω πρέπει να είναι. Ε, θα πέσει κοντά, πιστεύω. Ω, oh, 174 μέτρα. Καλά πάει. Το challenge μου είναι να βγάλω χίλιου πόντου. Από ό,τι φαίνεται όμω το Σαν Φιέρο το ξέρω καλύτερα. Δε εδώ μου πετάει ένα στενό, κατασκότεινο και θέλει εγώ να βγάλω άκρη από αυτό το στενό. Επίση να σα πω, παιδιά, ότι βοηθάει πάρα πολύ αν κάνετε like σε αυτό εδώ το βίντεο. Αν σου αρέσει φυσικά. Είναι εκεί που κυνηγάμε μια ιερόδουλη από μια αποστολή. Πε ότι καταλήγει κάπου εδώ, θα, θα, το βάλω κάπου εδώ στην τύχη τελείω. Ναι, 467 μέτρα πήραμε 33 πόντου. Πάμε, έχουμε άλλε τρει ευκαιρίε. Αμερικάνικε σημαίε, όχι πάνω εδώ. Πρέπει να είναι είναι κάπου εδώ κάτω. Δηλαδή, φάσα το βάλω εδώ τώρα τελείω στην τύχη. 323 μέτρα, ωραία. Καλά πάει, πάει πολύ καλή. Ο πίσω είναι εδώ πάνω, εντάξει. Δεν μπορώ να πέσω και ακριβώ. Έχουμε άλλο ένα και μου βγάζει το πιο τρελό σκηνικό. Μου βγάζει απλά μια θάλασσα. Τι να καταλάβω εγώ από τη θάλασσα και το δάσο. Θα το πάω λίγο πιο έξυπνο εδώ. Είναι στο Σαν Φιέρο και έχει θάλασσα και γέφυρα. Σίγουρα δεν είναι κάπου εδώ. Αυτό κλείνει πιο πολύ ότι είναι σε ένα χωριό. Π.χ. Ναι, σκάτα σιγά μην είναι εδώ, αλλά θα το κάνω, ρε φίλε. Θα το κάνω και α μην το καταφέρω. <χ> <χ> Τέλεια, ρε. Έπεσα τελείω μέσα. Γίναμε expose, καλά δεν γίναμε τόσο expose. Μάζεψα 801 πόντου, μια χαρούλα. Τώρα είναι το θέμα, παιδιά. Τώρα εδώ, εδώ θα κρυθώ. Με έχει πετάξει σε ένα σπίτι με πισίνα. Συνήθω τα σπίτια που είναι ψηλά στου λόφου έχουν πισίνα. Και εγώ θα πάω εκεί. Δεν το θυμάμαι καν αυτό το σπίτι. Έχει ένα λοφάκι. Άρα είναι σωστό σα σκέψη γιατί και καλά εκεί είναι η πλούσιοι στη Vinewood, Hollywood Fast, ξέρετε, λέει και αυτά. Και εγώ θα το βάλω τύπο ότι αυτό είναι εδώ. Ναι, ούτε καν. Είναι σε μια άκρη τώρα. Τελεία στο Λοσάντο, δεν ξέρω αν έχω πάει ποτέ εκεί. Χε θα του πω ότι είναι εδώ. Δεν, δεν ξέρω, ρε, πραγματικά. Α, καλά. Βρήκα πιο πολλά στο Σαν Fierro παρά στο Λοσάντο. Εντάξει, ρε, είμαι τρομερό. Αυτό πρέπει να είναι στο αεροδρόμιο, πάω κατευθείαν αεροδρόμιο. Τι λε, ρε μπρο, δεν, δεν, έχω βρει τίποτα. Έχω απογοητευτεί από τον εαυτό μου. Θα ξαναπάρω άλλη μια ευκαιρία σε αυτό. Μου βγάζει ό,τι είναι το πιο απιθανότερο, ρε. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη, αλλά δεν πειράζει. Μου βγάζει ό,τι είναι πιο απίθανο. Πού να ξέρω, ρε μπρο, που είναι αυτό. Ξέρει τι, θα το πω σε ένα χωριό. Το πάω εδώ. Χέσαι με. Ούτε καν, ρε. 181 πόντου. Θα έπεσα κοντά σε αυτό για κάποιο λόγο. Ναι, ξέρω. Δεν βγάζει Λοσάντο. Βγάζει τα χωριά του Λοσάντο και με κνευρίζει. Γιατί αυτό σίγουρα είναι σε χωριό. Και ξέρει σε ποιο χωριό πρέπει να είναι. Δεν έχω ιδέα. Εδώ. Αν και πιστεύω ότι είναι από εδώ, Μη με γιατί βάζω Μάλιστα. Έπεσα κοντά προ. Δεν το πιστεύω. Μ' σε 614 πόντου. Έπεσα σχεδόν δίπλα σε αυτό. Στην τύχη. Εννοείται στην τύχη. Δεν το θυμάμαι καν αυτό. Απλά κατάλαβα ότι είναι χωριό. Μόνο αυτό. Σαντα Μαρία είναι αυτό. Έχουν πάει Σαντα Μαρία εδώ και το έχουν βγάλει από ψηλά. Έπεσα μέσα. Όχι ρε φίλε. 678 πόντου. Πάμε άλλο ένα εδώ. Άλλο ένα και μετά γενικά σε όλο το χάρτη. Με έχει πετάξει ένα χωριό. Τι λέει εδώ δεν θυμάμαι καν που είναι αυτό. Πού είναι σε αυτό εδώ το χωριό. Πήγε πολύ καλύτερα, πήρα 54 πόντου. Α υποθέσουμε ότι εδώ είναι η Grove Street. Α, καλά, μπορώ να κάνω zoom. Γιατί δεν το κάνω τόση ώρα. Να υποθέσω ότι αυτή είναι η Grove Street. Θα υποθέσω ότι αυτή είναι η Grove Street. Και αυτό πρέπει να είναι παιδιά με το που ανεβαίνει στην ανηφόρα κάπου εδώ. Ρε μπρο με κοροϊδεύει δεν ήταν όντω τώρα. Τόσο λάθο. Όχι, είναι πάνω στι γειτονιέ. Ε, πώ λέγονται αυτοί οι κίτρινοι. Σαμούρθι. Βάγκο. Στου βάγκο. Αρχίζω νομίζω και λειτουργώ πιο καλά. Βέβαια, δεν τα πετυχαίνω τώρα που λειτουργώ πιο καλά. Πιστεύω ότι αυτά είναι κάπου από εδώ. Α. 12 πόντου. Τα πήγα τέλεια, ρε. Αυτό το θυμάμαι. Αυτό είναι κοντά στο νεκροταφείο Vinewood Ναι, το θυμάμαι, αλλά δεν ξέρω κατά πώ θα πέσω μέσα. Εδώ είναι νεκροταφείο, παίζει είναι σε αυτόν τον δρόμο. Θα το βάλω διάμεσα εδώ, μπα και πέσω λίγο μέσα. Α. Οκ, okay, 295 πόντου, κάτι βρήκαμε. Κατάλαβε, έχει αεροφωτογραφίε. Και αν τα καταλάβω, εγώ δεν θυμάμαι καν που είναι αυτό ο γερανό. Δεν καταλαβαίνω αν αυτό εδώ ο δρόμο είναι τη εθνική. Πιθανότατα είναι τη εθνική, όχι τη Ελλάδο. Σάρκα είσαι πάρα πολύ αστή. Πω, Πο πω, πω, σκάσαμε στο γέλιο. Ξέρει τι πιστεύω, ότι είναι κάπου δίπλα στην εθνική και θα το βάλω εγώ κάπου εδώ. Δεν ξέρω γιατί μου έχει καλώσει ότι είναι δίπλα στην εθνική. Έπεσα κοντά, ποντάρω ότι είναι σε περιοχή το βάγκο αυτά. Άρα το πάω κατευθείαν εδώ, στην τύχη. Εντάξει, έπεσα κοντά ότι ήταν βάγκο. 111 πόντου. Γενικότερα σε αυτό που το πήγα πιο χάλια είναι το Las Venturas. Το Φιέρω για κάποιο λόγο πες να ξέρω καλύτερα το Sanfiero. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Και τώρα θα πάμε σε όλο το χάρτη, με όλο το χάρτη να αποδείξω ότι είμαι ο καλύτερο. Αυτό είναι ένα χωριό και ένα σπίτι καμένο. Το οποίο να έχει κάποιο μύθο, αλλά δεν έχω διαβάσει κάτι. Πιστεύω ότι είναι από τα χωριά του Los Santos. Σε αυτό πάνω πάνω δεν είναι σίγουρα του Las Venturas. Πιστεύω ότι είναι. Παίζει να είναι εδώ κάτω. Συγχαρητήρια, είσαι πολύ καλό. Θέλει να καταλάβω εγώ από αυτό που είναι. Σε τι, θα πω ότι είναι στο Λάσβεντούρα. Εντάξει, και ξέρω εγώ, είναι κάπου εδώ. 142 πόντου. Μέσα κοντά σε αυτό. Κατάλαβα ότι είναι Λάσβεντούρα. Καλό σημάδι. Πού να είναι αυτό. Αυτό μου κάνει πιο πολύ για γραφικά σαν φιέρο. Άρα θα πάμε στο Σαν Φιέρο. Και θα πω εγώ τώρα με βαριά καρδιά ότι είναι κάπου εδώ. Ούτε καν που ήταν, είμαι περίεργο. Las Venturas και αυτό ρε, το παιχνίδι με γλεντάει. Αυτά εδώ έχω την εντύπωση ότι είναι κάπου εδώ. <Κι> Εντάξει, έχω γίνει exposed. Ναι, ρε, είναι κάπου εδώ. Και είναι εδώ. Ούτε καν. Εδώ κάναμε κόντρε. Ένα λισοπρίωνο. Θα πάω μέσα στα χωράφια και ό,τι γίνει, ρε. <Κι> Σ' όλα μέσα έχω πέσει ο άτιμο. <Κι> Έχει γίνει χαμό. Εδώ είναι που στρίβει για βάγκο νεκροταφείο, ρε. Έτσι δεν είναι. Παίζει να το βάλα μακριά, δεν ξέρω. 197. Α, ah, εδώ πάνω είναι. Θα το βρίσκα. Απλά νομίζω ότι αυτό είναι το νεκροταφείο για κάποιο λόγο. Αλλά είναι πιο πάνω. Καλά είναι, παιδιά. Τι να κάνουμε. Δυστυχώ έγινε expose. Θα το έχω βάλει και από κάτω σε link να το παίξετε και σε αυτό το παιχνίδι. Κάντε ένα like. Αν κουστάρε και σου άρεσε αυτό το βίντεο. Σταματήστε να με ρωτάτε αν θα κάνω σαν Ανδρέα. Έχετε γεια σαν Ανδρέα. Χαίρομαι που σα έχει μείνει στο κεφάλι και με έχετε συνδυάσει με του Ανδρέα. Full respect. Είμαι ο Σάκα Χαριστά Ευχαριστώ να παρακολούθησε το βίντεο μέχρι εδώ. Δοκίμα και σε αυτό το παιχνιδάκι και πε μου πώ θα πήγε. Γιατί εγώ τα πήγα χάλια. Και σε χάλια θα τα πάει. Seguro, ya tengo por el Ne, bye.